Στη Ρωσία θα μεταβερθούμε, κυρίες και κύριοι, όπου μεταγωγικό αεροσκάφο συνετρίβει κατά τη διάρκεια δοκιμαστική πτήση έξω από τη Μόσχα, με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών μελών του πληρώματος. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει. Βλέπουμε το συγκλονιστικό στιγμιότυπο, Απόστολε. Είναι το Ιλιούσιν 112D, το οποίο έχει πάρει φωτιά η δεξιά του πτέρυγα. Η κατασκευάστρια εταιρεία λέει ότι αυτό συνέβη στα περίχωρα της αεροπορικής βάσης Κουμπίνκα, όπου γινόταν οι δοκιμαστικές πτήσεις αυτές. Βλέπουμε να παίρνει φωτιά όλη του η δεξιά πτέρυγα. Αποδίδεται σε μηχανική βλάβη του κινητήρα, η οποία μετά μεταφέρθηκε σε όλο το αεροσκάφος και να βυθίζεται και να συντρίβεται στο έδαφος, αφήνοντας τα αποτελέσματα αυτά της έκρηξης και ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού. Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και τα τρία μέλη του πληρώματος βρήκαν το θάνατο στο συμβάν αυτό. Γιώργο Φελίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.